να έρθουμε στα δικά μας και να παρουσιάσουμε τι. Να παρουσιάσουμε ένα σκύλο φύλακα άγγελο και βοηθό. Και βεβαίως αναφερόμαστε στη Λάικα που τις τελευταίες μέρες έκανε την εμφάνισή της και μέσα από φωτογραφίες, καθώς ολοκληρώθηκε η αρκετά δύσκολη εκπαίδευσή της. Φωτογραφία λοιπόν του μικρού σκυλάκου, ο οποίος έχει ενταχθεί πλέον και αποτελεί βασικό στέλεχος της νέας ειδικής ομάδας ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Και βεβαίως περισσότερα και για την εκπαίδευση, αλλά και για το πόσο πολύ θα βοηθήσει η Λάικα στη διαφύλαξη της Άγριας Πανίδας εκεί στα Βόρεια, θα μας δώσει η κυρία Ελπίδα Γρηγοριάδου. Είναι βιολόγος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου, Βιστονίδας και Ροδόπης. Την καλησπέρα μας, κυρία Γρηγοριάδου. Καλησπέρα. Είδατε πόσο όμορφα θέματα και πόσα όμορφα θέματα έχει επικαιρότητα που αξίζει να στρέφουμε το βλέμμα και να ασχολούμαστε και να αλλάζουμε και λίγο την ατζέντα. Μια ατζέντα που δεν μας προβληματίζει πολλές φορές, δεν μας ρίχνει κάτω. Το αντίθετο, μας ανεβάζει και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Ναι, είναι σημαντικό. Η Λάικα, λοιπόν, κυρία Γρηγοριάδη, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της, πλέον αποτελεί μέλος της ομάδας και έχει μια αρκετά δύσκολη αποστολή. Ναι. Γενικότερα, η παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι μια μάστιγα στην Ήπεθρο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη. Από παλιά υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Είναι μια κοινή πρακτική την οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά, χωρίς να καταλαβαίνουν το βαρύ αντίκτυπο το οποίο έχει γενικότερα στη βιοποικιλότητα. Οι σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι τώρα της ουσίας πρώτη φορά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην Ελλάδα από το 2014 είχαν συσταθεί δύο ομάδες από περιβαλλοντικές οργανώσεις, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την ΒΒΕΒ Δαβιάς, με τον Κίκο και τον Κούκι. Εμείς δηλαδή ακολουθούμε τα βήματα των πρωτοπόρων. Η Λάικα έχει εκπαιδευτεί εδώ και ένα χρόνο στην Κινάγκον Talk Trainers με τον εκπαιδευτή της Δημοσθένη Μουμιάδη στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να έρθει στην περιοχή εδώ πέρα της ευθύνης που έχουμε της Μονάδας Διαχείρισης Νέστων Βιστονίδας και Ροδόπης. Για να αρχίσει λιγάκι και εκείνη της ουσίας να μπει στον αγώνα κατά της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Και μάλιστα τα δηλητηριασμένα δολώματα έχουν εντοπιστεί, έτσι το πρόβλημα αλλά αυτό εντοπίζεται και εδώ στην Κρήτη, το έχουμε αναφέρει και πολλές φορές μέσα από την εκπομπή και φαίνεται ότι αυτοί οι σκύλοι οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση μπορούν να δώσουν ένα τέλος στο συγκεκριμένο πρόβλημα και να προστατεύσουν ουσιαστικά την Άγρια Πανίδα που βρίσκεται στα ψηλά, στα βουνά, στα μέρη τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να επέμβει. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια η χρήση των σκύλων. Γενικότερα στα δηλητηριασμένα δολώματα, αυτό το οποίο υπήρχε πάντοτε, ας πούμε, σαν καταγραφή, ήταν ότι ήταν επί της ουσίας αυτό που γνωρίζαμε σαν πρόβλημα, ήταν η κορυφή ενός παγόβουνου, το οποίο το μεγαλύτερο ήταν άγνωστο. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές θα βρίσκεις ένα νεκρό ζώο και από εκεί και πέρα θα καταλάβεις ότι στην περιοχή υπήρξε ρήψη φόλας, ας πούμε, και δηλητηρίων. Ο σκύλος έχει μια απίστευτη ιδιότητα οσμής, ακόμα και πυροελάχιστων ποσοτήτων της ουσίας, στην οποία ο άνθρωπος απλά δεν μπορεί να συλλάβει, ας πούμε, ο νους του. Και αυτό είναι της ουσίας το οποίο χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση του φαινομένου. Δηλαδή, η Λάικα επί της ουσίας... και το βασικότερο για όλα είναι ότι το ζώο τα κάνει όλα με επιβράβευση στο παιχνίδι. Αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο συνολικό. Εδώ σε επίπεδο ρεπορτάζ, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καταγράφουμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση περιστατικά με φόλες και πολλά, πολλά, πολλά περιστατικά κακοποίηση. Το φαινόμενο λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές εκεί προς τη Ροδόπη. Τι έχουμε? Γενικότερα, η κατάσταση της ρήψης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα από το 2014-2015 που είχε βγει η αναφορά της ελληνικής ορνιθολογικής με το Life του Αφροπάρη, είχε δείξει ότι η Κρήτη είναι μία από τις πρώτες επί της ουσίας περιοχές σε ρήψη δηλητηριασμένων δολωμάτων. Και η δεύτερη ήταν η Θράκη. Και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο βρεθήκαμε να έχουμε εδώ πέρα 2 με 3 καινούργιες ομάδες, ας πούμε, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας στις δράσεις, πρωτοβουλίες σας. Και ένα ισχυρό μήνυμα και στη νέα γενιά, στα μικρά παιδιά που μας παρακολουθούν. Και μόνο που βλέπουμε εκεί το χαμογελαστό πρόσωπό σας σε συνδυασμό με το σκυλάκι, νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά.